Είναι πολλά τα ζητήματα που έχετε θίξει και πολύ σημαντικά. Θέλω να εκφράσω την ανάγκη ότι ως κυβερνητικός στέλεχος είναι υποχρέωσή μου να βλέπω, κύριε Δήμαρχε, και εσάς, τη Δημοκρατία αλλά και το Σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο που προσπέρασα σε όλη την επικράτεια, αν δεν το έχω επισκεφθεί, είτε εκπροσωπώντας ο Δήμαρχος είτε τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα όμως, πριν μπω στα επιμέρους ζητήματα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο δεν με είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι ο έπαρχος Καλλίνου, κ. Μουσελής, παραστάθηκε στο Δήμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το προσπεράσω. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην ίδια πλευρά επίλυσης των προβλημάτων με πολιτικές που εκπορεύονται και από την περιφέρεια προς το Δήμο και αντίστροφα. Και αυτό θέλω να το χαιρετήσω και ευχαριστώ, κύριε Έπαρχε, για την παρουσία σήμερα εδώ. Φράζω επίσης τις ευχαριστίες μου για τους εκπροσώπους των φορέων που είναι εδώ, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, στους άλλους εκπροσώπους των φορέων και παραγωγικών τάξεων και επιστημονικών ενώσεων. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και με 5+2 επισημάνσεις θα κάνω την πρωτολογία μου και αφήσω σε εσάς να ερωτήσετε τα επιμέρους ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό και ξεκινάω με αυτό, ότι ζούμε πράγματι, κύριε Δήμαρχε, υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Και είναι αλήθεια ότι εκεί που είχαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα υποχρεούμεθα σε πολλές ώρες τηλεδιασκέψεις με επιμέρους πολιτικούς παράγοντες ή μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεδριάζουμε για θέματα που αφορούν την πολιτική του Δήμου ή του Υπουργείου ή ενός Υπουργείου ή της ίδιας κυβέρνησης. Και είναι άπειρες οι ώρες πράγματι που δίνει η κυβέρνηση στη συνεργασία με φορείς και με ανθρώπους σαν και εσάς, δημιουργικούς που προχωράνε μπροστά με τις ιδέες που καταθέτουν στην κυβέρνηση. Θέλω από την αρχή να σας πω ότι και εγώ προσωπικά αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη, κύριε Μπούγκη, έχουμε μάθει να ακούμε. Σεβόμαστε την άλλη άποψη. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Σεβόμαστε όμως την άποψη αν είναι με επιχειρήματα και με ευπρέπεια. Και το τονίζω εδώ, από αυτό το βήμα της δημοκρατίας. Γιατί θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις σε μια δύσκολη εποχή. Στη δυσκολότερη εποχή, τα τελευταία 70 χρόνια δεν έχει ζήσει η ελληνική κοινωνία τόσο δύσκολες συγκυρίες και συνθήκες. Και ξεκινάω λοιπόν με αυτό που είπατε, το αναφέρατε για την υγεία, τα ζητήματα της υγείας, λόγω των συνθήκων και στέκομαι με την αφορά του κυρίου Μαύρου, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να δυναμώσουμε τις δομές υγείας στα νησιά και εδώ στην Κάλυμα. Ξέρω τον αγώνα του Μάκη και ξέρω επίσης και τη συνεργασία που είχε ο Δήμαρχος στην Αθήνα 2 φορές με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και δεν πήγα σήμερα στο νοσοκομείο να συνεργαστώ με τον διοικητή και τον Ιατρικό Σύλλογο γιατί ο Υπουργός Υγείας θα έρθει σύντομα στην Κάλυμα. Και θέλω όμως να σας ανακοινώσω με αφορμή αυτό το γεγονός ότι εάν θέλουμε να στέλνουμε ένα μήνυμα κύριε Μαστοκούγο ελπίδας για την επόμενη μέρα την Κάλυμνο, πρέπει να συνεχίσουμε η Κάλυμνος να έχει μηδενικά κρούσματα, δηλαδή να τηρούνται τα μέτρα. Και ανεξάρτητα αν είμαστε σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού ή όχι, η μάσκα, τα χέρια, οι συνθήκες υγιεινής είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Άρα η υγεία είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει αυτούς τους μήνες και θα πρέπει να μας απασχολεί για το επόμενο διάστημα. Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια απόλυτη στον πλανήτη. Γιατί ο ιός είναι ανάμεσά μας. Και επειδή γίνεται σε δημόσιο πλαίσιο αυτή η συζήτηση, απευθύνομαι και στους πολίτες. Στην Κάλυμνο, στη Ρόδο, παντού που μας βλέπουμε. Και επειδή τα πρακτικά υπάρχουν, οι μελλοντικοί συμπολίτες που θα διαπερνούν αυτές τις υπερφυλίδες των πρακτικών θα θυμούνται ότι εύχομαι σήμερα να μην ξαναζήσουμε τέτοια ιστορία. Διάβαζα για πανδημίες. Δεν φανταζόμουν ότι θα τη βιώσω την πανδημία. Και να τη βιώσω στο δυσκολότερο πλαίσιο συνθήκων σε ένα Υπουργείο που έχει ευθύνη για το 40% της οικονομίας, Γιώργο, της χώρας. Δεν ξέρω αν κανείς από τους συναδέλφους μου ήθελε να είναι στη θέση μου και το λέω με πολύ σεβασμό σε όλους, πρώτου και δευτερού βαθμού και τους συναδέλφους εκπροσώπους στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αλλά όλοι μαζί το προηγούμενο διάστημα αντιμετωπίσαμε αυτή την κρίση και εκφράζω ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη και στους Καλλίνιους που έδειξαν το παράδειγμα
μένοντας σπίτι, αλλά τώρα τηρώντας και τα μέτρα. Μένουμε ασφαλείς. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν και τώρα. Θέλω, μια που μιλάμε για την υγεία, για να κλείσουμε αυτή την αναφορά, ότι η υποχρέωση της κυβέρνησης, και το κάνει με σεβασμό σε εσάς και στους συμπολίτες μου, είναι να δυναμώσει την υγεία στις δομές υγείας στα νησιά, και ιδιαίτερα στην Κάλυμνο. Έγινε η πρόσληψη, από ό,τι ξέρετε, 7 συμβασιούχρονους λεφτών, και στην επόμενη προκήρυξη θα είναι η προκήρυξη για τον παιδίατρο. Είμαστε στην διαδικασία εξέβρεση λύσης για τη στελέχωση του αγροτικού γιατρίου Βαθύ, αλλά και της ενδυνάμωσης των θεμάτων των κλινικών και του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και τεχνολογικού προσωπικού του νοσοκομείου Καλλίνου. Πιστεύω ότι θα έρθει μετά από την πρόσκληση του Δημάρχου και του πρώτου ιατρικού συλλόγου ο Υπουργός εδώ να τα πούμε και επιμέρους, όμως είμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Θέλω μόνο να τονίσω ότι είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη 3.500 θέσεων που αφορούν την υγεία στα νησιά. Έχουν πληρωθεί περίπου οι 750 και συνεχίζονται να πληρώνονται οι θέσεις, γεια σας κύριε Πρόεδρε, οι θέσεις στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας των νησιών. Θέλω έτσι να είμαι πολύ ειλικρινής ότι η στόχευση της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα ήταν να στελεχωθούν οι δομές υγείας του κέντρου και ιδιαίτερα των νοσοκομείων αναφοράς. Και μια που έχουμε εδώ και γιατρούς στην παρέα, επικαλούμε και τη δική τους άποψη, αλλά αυτή ήταν η στόχευση της κυβέρνησης, που φαίνεται ότι ήταν καλή στόχευση να δυναμώσουμε τα νοσοκομεία αναφοράς. Και έγινε με πολύ σεβασμό στον κάθε πολίτη, σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζοντας κρούσματα και κατατάσσοντας τη χώρα έτσι σε πολύ χαμηλοδείκτη σε σχέση με χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, όπου τα κρούσματα ήταν χιλιάδες, αντί τα 180 θύματα περίπου που είχαμε εδώ, που εκφράζουμε τα συλληπιτήρια βέβαια της οικογένειές τους και τους ανθρώπους που χάσαμε. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η στόχευση του Πρωθυπουργού, όταν κάλεσε στο Μαξίμου 2 εβδομάδες πριν τους συναρμόδιους υπουργούς και αρμόδιους παράγοντες της κυβέρνησης, έδωσε σαφή κατεύθυνση, κύριε Δήμαρχε. Γνωρίζω την επικοινωνία που είχατε με την κεντρική κυβέρνηση και τη διαβεβαίωση που είχατε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να δυναμώνει την υγεία στην Κάλυμνο και στα νησιά μας. Ναι, είναι αλήθεια. Τώρα είναι η δεύτερη φάση αντιμετώπισης των θεμάτων υγείας από τον ιό. Η φάση της ενδυνάμωσης σε όλα τα νησιά, των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Θα γίνει η πράξη. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης να δυναμώσει, επαναλαμβάνω, τις δομές υγείας. Δεν ξεχνώ όμως ότι η προηγούμενη κρίση δημιούργησε ρήγματα και στην ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως και στους ανθρώπους της υγείας. 12.000 γιατροί φύγανε στο εξωτερικό από 1η-1η του 2012. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητώ και σήμερα, αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι η συζήτηση που έθεσε ο Δήμαρχος του Υπουργείου Υγείας το τελευταίο διάστημα, το έχει θέσει και ο Μάκης με επιστολή του, είναι προσωπική μου άποψη, το ζήτησα και ως τομέα τουρισμού το προηγούμενο διάστημα, όταν το έφερα στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, το κατέθεσα και στον Υπουργό ξανά, όπως έκανα το ίδιο και στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κυρίως Πολάκης Ξανθός, τώρα στον κύριο Κοντοζαμάνη και στον κύριο Κικίλια. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός Υγείας το νέο πλαίσιο κινήτρων και στην Κάλυμνο. Δηλαδή η εφαρμογή των κινήτρων, όπως σημαίνει και στη Λέρο. Δίνουμε πρόσθετα μισθολογικά κίνητρα, δίνουμε πρόσθετα κίνητρα για την εξέλιξη των γιατρών, άρα πρόσθετα κίνητρα και για την δυνατότητα να μετεξελιχθεί και επαγγελματικά εντός του ΕΣΥ. Είναι σύντομα ο χρόνος που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και το νέο ΕΣΥ, γιατί σε αυτή τη βάση δουλεύει η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα στην νησιωτικότητα. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, ξέρετε, υπάρχει ένας οραματικός λόγος από πολλούς από εσάς. Μαθαίνω από εσάς. Δεν τα γνωρίζω όλα. Διαβάζω πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων, αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν ξεχνώ ότι η επιουσία της δημοκρατίας και το κύτταρο της πραγματικής πολιτικής είναι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα για μια ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. Μια που μιλάμε για την υγεία, δεν μπορώ να το προσπεράσω αυτό. Σε μια ημερίδα στην ΚΟ που αφορούσε πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής, που ήταν η κυρία Καλογύρου, εκεί κατέθεσα την έννοια της διπλής νησιωτικότητας για πρώτη φορά στη χώρα.
το κατέθεσα και στον κύριο Πρωθυπουργό, που είχε ευήκο αόρα. Και στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μου, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει κοινοτική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση υποδομών στα μικρά νησιά. Τι ακούσαμε τους πριν να μιλάνε οι επικεφαλείς των παρατάξεων, κάτι που συνομολόγησε ο Δήμαρχος. Για να υπάρχει τουρισμός πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων σημαίνει και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των επισκεπτών. Άρα η χρηματοδότηση υποδομών στα μικρά νησιά και η αντικάλυψη μετακίνησης των νησιών από νησί σε νησί είναι προϋπόθεση ευημερίας στις νησιωτικές περιοχές. Αυτό ήταν το πρώτο που πρότεινα στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μου για την διπλή νησιωτικότητα και την ενίσχυση της νησιωτικής πολιτικής. Το δεύτερο είναι, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και με τους φορείς μετά, το θαλάσσιο προοδευτικό σχέδιο, δηλαδή αυτό που ο Διακο Μιχάλης είχε καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ήταν και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη στο παρελθόν από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης του θαλάσσιου παράκτιου τουρισμού με το χαρακτήρα της αειφορίας. Αυτό είναι η δεύτερη προτεραιότητα που τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει όλοι μαζί να είμαστε στην ίδια πλευρά και να το καταθέσουμε. Έχω κάνει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και θα πρέπει επιτέλους να μιλάμε χωρίς φόβο για το τι δεν έχει γίνει και το τι πρέπει να γίνει κυρίως. Ακούστε, όλοι μας ζούμε σε ιδιότυπη κατάσταση λόγω της συγκυρίας του COVID. Όμως, δεν μπορούμε να μιλάμε, για παράδειγμα, για παραγωγικές επενδύσεις, μια που μιλάμε για υποδομές, όπως σας είπα, σε τομείς όπως ο τουρισμός υγείας και να μην μιλάμε την ίδια την υγεία. Όχι. Θα είναι ένας φαρισαϊσμός από τη δική μας πλευρά και εγώ ως κυβερνητικό παράγοντας τονίζω εδώ. Ναι, είναι αυτονόητο. Ο Κρις φροντίζει ένα νοσοκομείο να συνεργαστεί και δεν μπορεί. Είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα. Θα το λύσουμε, αγαπητέ Δήμαρχε. Θα το κάνουμε τώρα που θα έρθετε και στην Αθήνα. Αλλά για να υπάρχει τουρισμός υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν και οι δομές υγείας. Τουρισμός υγείας είναι τρεις κατευθύνσεις. Είναι ο τουρισμός ευεξίας, είναι το silver tourism, ξέρετε πολύ καλά τρίτη ηλικία, και είναι και επίσης όλα τα προϊόντα του τουρισμού υγείας που προϋποθέτει να υπάρχουν οι ελάχιστες δομές για να αντιμετωπιστούν είτε ιδιωτικές, είτε φαρμακευτικές, είτε νοσήλια, είτε ακόμα και άλλα ζητήματα που έχουμε μάθει να τα διαβάζουμε και να μην τα βιώνουμε, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που ο Νικήτας Βογκλαμάνης έκανε τη χώρα πρώτη στον κόσμο σε θέματα εμφύτευσης οαρίων σε ειδικές μονάδες.